το καταστατικό αυτό ήρθε στα χέρια μου το 1988, όταν ήμουν στο περιοδικό σχολιαστής. Είχαμε γράψει ένα μικρό κείμενο για τη Χρυσή Αυγή τότε, για τα συνθήματα που έγραφε η οργάνωση στους τοίχους. Ακόμα δεν είχε αρχίσει τη βίαιη και εγκληματική της δράση που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Χρυσή Αυγή απάντησε στο δικό της περιοδικό στο σχόλιο μας και μας έστειλε τότε πολύ υλικό, ελπίζοντας ότι θα έχει κάποιο είδους δημοσιότητα μέσα από αυτή την δράση. Μας έστειλε και το επίμαχο καταστατικό και τη διακήρυξή της, την οποία, όπως και το καταστατικό, τώρα την αρνείται. Την αποστολή αυτών των ντοκουμέντων την επιβεβαιώσαμε εμείς στο περιοδικό μας σε ένα μικρό σημείωμα το οποίο τυπώθηκε στο τεύχος 60. Το ενδιαφέρον είναι ότι και η ίδια η Χρυσή Αυγή επιβεβαιώνει στο δικό της περιοδικό ότι μας έστειλε τα υλικά, και επειδή εμείς γράφαμε ότι δεν μπορείτε να ανοίξουμε διάλογο με τους ναζιστές, απαντούσανε ότι στείλαμε σε αυτούς τους μπολσεβίκους τα υλικά μας, αλλά η μόνη γλώσσα που σέβονται είναι η γλώσσα της γροθιάς. Είναι δεδομένο επομένως ότι αυτό το καταστατικό μας το έστειλαν οι ίδιοι. Επίσης δεδομένο είναι ότι το δημοσιεύσαμε πριν από πολλά χρόνια, πρώτη φορά, εκτενή αποσπάσματα του καταστατικού αυτού δημοσιεύτηκαν στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στη στήλη του Ιού στις 28 Οκτωβρίου του 1990. Ξαναδημοσιεύτηκαν με την αφορμή της επίθεσης της ομάδας του Περίανδρου κατά του Κουσουρή και των συντρόφων του τον Ιούλιο του 1998, και δημοσιεύτηκε επίσης μεγάλο μέρος του καταστατικού στο βιβλίο μου που κυκλοφόρησε το 2012, «Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής». Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις και όλες αυτές οι αφορμές δεν έτυχαν καμιάς διάψευσης φυσικά της Χρυσής Αυγής. Το ενδιαφέρον ότι η Χρυσή Αυγή επικαλείται ως μοναδικό γνήσιο καταστατικό αυτό που κατέθεσε η ίδια στον Άριο Πάγο τον Αύγουστο του 2012, μετά τις εκλογές δηλαδή εκείνης της χρονιάς, ενώ δεν είχε καμία τέτοια σχετική υποχρέωση. Προφανώς, επειδή γνώριζε ότι είναι επιβαρυντικό το γνήσιο καταστατικό της, συνέταξε ένα εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την εκλογή της στην Βουλή, ένα ψεύτικο καταστατικό και το κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις από τα ίδια τα έντυπα της Χρυσής Αυγής ότι αυτό είναι το γνήσιο καταστατικό. Διότι υπάρχουν πολλά κείμενα μέσα στην ίδια την εφημερίδα και τα περιοδικά της Χρυσής Αυγής που αναφέρονται σε καταστατικό, επομένως επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε προγενέστερο του 2012 καταστατικό, αλλά υπάρχουν και ορισμένα αυτούσια κομμάτια του καταστατικού αυτού, το οποίο έχω εισφέρει εγώ στην δίκη, τα οποία κομμάτια δημοσιεύονται κατά καιρούς από το 2003 έως και το 2008 στην εφημερίδα. Επομένως, διασταυρώνεται η γνησιότητα του καταστατικού αυτού. Εξάλλου, υπάρχει συνοπτική παρουσίαση του καταστατικού και στο βιβλίο του Νίκου Χασαπόπουλου, που έχει μια εντελώς διαφορετική, έχει διαφορετικές πηγές από εμένα. Και υπάρχει και εκπομπή στο Μέγκα το 1999 με έρευνα του Τάσου Τέλογλου, την οποία σχολιάζει αυτό το συγκεκριμένο καταστατικό ο Ανδρέας Λοβέρδος και λέει μάλιστα τότε ότι για τη δράση της οργάνωσης, εφόσον δράμε βάσει αυτό το καταστατικό, πρέπει να ασκηθεί δίωξη για συμμορία. Δεν υπήρχε ακόμα τότε το άρθρο 187.1 του ποινικού κώδικα με το οποίο αναφέρεται στις εγκληματικές οργανώσεις και με το οποίο τελικά παραπέμφθηκε σε δίκη η Χρυσή Αυγή.
το καταστατικό αυτό επιβεβαιώνει καταρχήν πλήρως τον εθνικοσοσιαλιστικό ναζιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης. Επίσης, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δίπλα στην πολιτική δράση ή μάλλον ως τμήμα της πολιτικής δράσης υπάρχει και η βίαιη δράση, η δράση των πυρήνων, των εκπαιδευμένων, των ομάδων κρούσης, αυτών που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τώρα τάγματα εφόδου. Αλλά ίσως το πιο επιβαρυντικό και αυτό που θέλει να αποφύγει πάση θυσία η ηγεσία της οργάνωσης είναι το ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην αρχή του αρχηγού. Είναι μετάφραση του επίσης χιτλερικού Führer Prinzip, το οποίο επιβεβαιώνει ότι για όλα όσα κάνει η οργάνωση είναι υπεύθυνος, όλα γίνονται με βάση διαταγές του ίδιου του αρχηγού. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο αυτού του παλιού καταστατικού, το οποίο το τμήμα αυτό, δηλαδή το κομμάτι που αναφέρεται στην αρχή του αρχηγού, επιβεβαιώνεται επίσης από πολλά δημοσιεύματα στην εφημερίδα μέχρι πολύ πρόσφατα. Υπάρχουν τμήματα δηλαδή άρθρων της εφημερίδας της Αυγής τα οποία αντιγράφουν κατά λέξη τα κομμάτια για το ρόλο του αρχηγού και για το ότι όλες οι πράξεις της Χρυσής Αυγής γίνονται με βάση δικές του διαταγές. Ακόμα και νεότερα δημοσιεύματα. Υπάρχει το βιβλίο «Άριος πολιτισμός» που εξέδωσε η Χρυσή Αυγή το 2008 και το οποίο διαφημίζει μέχρι το 2012, το οποίο περιγράφει περίπου αυτήν τον ιδιαίτερο ρόλο του αρχηγού της Εθνικοσοσιαλιστικής Οργάνωσης και είναι γραμμένο από ένα ιδρυτικό στέλεχος της οργάνωσης, τον Ιωάννη Περδικάρη, ο οποίος έχει γράψει και σχετικό βιβλίο μετά τις συλλήψεις, δηλαδή το 2014, στο οποίο επιβεβαιώνεται και η ύπαρξη του καταστατικού αλλά και η λειτουργία αυτή της οργάνωσης. Και αυτός δεν είναι από τα στελέχη που έχουν αποστασιοποιηθεί και έχουν καταγγελθεί από την οργάνωση όπως ο Κουσουμβρής και κάποιοι άλλοι, αλλά είναι ένα στέλεχος το οποίο μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν πολύ κοντά στον αρχηγό. Μπορεί να μην είχε ενεργό πολιτικό ρόλο αλλά ήταν κοντά στον Μιχαλολιάκου μέχρι πολύ πρόσφατα. Έχουν εισφερθεί πολλά σχετικά ντοκουμέντα και με τη δική μου κατάθεση είπα σχεδόν όσα είπαμε και σήμερα. Όμως υπάρχουν και επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία θα εισφερθούν στην παρούσα διαδικασία, δηλαδή κατά την διαδικασία της των λεγόμενων αναγνωστέων, όταν έρθει η ώρα της πολιτικής αγωγής. Είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου. Θα εισφερθεί και το γνήσιο καταστατικό, αλλά και όλα αυτά τα δεκάδες αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη γνησιότητά του. Ας προσθέσω εδώ ότι η Χρυσή Αυγή δεν αμφισβητεί πλέον αυτό που έκανε στην αρχή, το ότι από την αρχή, από τη δεκαετία του 1980, είχα εγώ στη διάθεσή μου αυτό το καταστατικό. Έχει καταλάβει ότι αυτό δεν γίνεται να το διαψεύσει. Και έχει μια δεύτερη γραμμή άμυνας ότι ναι, πράγματι το είχα από τότε, αλλά δεν ήταν αυτό το καταστατικό, ήταν ένα ιδεολογικό κείμενο απλώς που δεν είχε το βάρος ενός καταστατικού. Αλλά φυσικά, επειδή επιβεβαιώνεται όχι μόνο η ύπαρξή του αλλά και η εφαρμογή αυτού του καταστατικού από τη δράση της οργάνωσης, είναι πολύ δύσκολο να στηρίξει αυτή την έστω και δεύτερη γραμμή άμυνας. Όλες οι ακροδεξίες, οι σύγχρονες ακροδεξίες οργανώσεις και ειδικά αυτές που έχουν άμεση σχέση
με τον ναζισμό ή τον φασισμό, για να υπάρξουν, είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν την τακτική του διπλού λόγου, να απευθύνονται δηλαδή σε ένα ευρύτερο κοινό με έναν πιο ήπιο τρόπο, και τα σκληρά και ιδεολογικά και πρακτικά στοιχεία της δράσης τους να τα διατηρούν σε ένα κλειστό κύκλο. Αυτό συμβαίνει με την Χρυσή Αυγή, και διαρκώς βλέπουμε το να εφαρμόζεται αυτή η τακτική του διπλού λόγου, η οποία φτάνει και σε σημεία καρικατούρας. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης λέει ότι δεν είμαστε ναζιστές, και έχει τον Αγγελωτό Σταυρό σε τατουάζ στο μπράτσο του. Όταν φαίνεται το μπράτσο του, το οποίο ο ίδιος το δείχνει, γιατί πρέπει να το δείξει στους συναγωνιστές του για να τους εμψυχώσει, έχει ένα δεύτερο επιχείρημα, ότι ναι, είναι αρχαιοελληνικός. Βεβαίως, ο συγκεκριμένος σταυρός είναι ακριβώς όπως τον έχει σχεδιάσει ο Χίτλερ και τον περιγράφει στο Mein Kampf. Δηλαδή είναι στραμμένος κατά 45 μοίρες, δεν είναι ο αρχαιοελληνικός ή ο αρχαιοινδικός Αγγελωτός Σταυρός, είναι ο σταυρός του Χίτλερ. Αυτό συμβαίνει και με το καταστατικό. Βεβαίως, επειδή ακριβώς ο διπλός λόγος δεν είναι δυνατόν να πείσει, επειδή στην πραγματικότητα έχουμε μια διαρκή εναλλαγή από την ήπια στην σκληρή μορφή του, ακόμα και αυτό το ψευδεπίγραφο καταστατικό που κατέθεσε το 2012 η Χρυσή Αυγή, ακόμα και αυτό ουσιαστικά περιγράφει την αρχή του αρχηγού. Δηλαδή, για όλα τα όργανα, αν διαβάσει κανένας ακόμα και αυτό το καταστατικό, θα διαπιστώσει ότι για όλα τα όργανα τα διορίζει στην πραγματικότητα ο αρχηγός, και ότι δεν υπάρχει τρόπος αλλαγής του αρχηγού. Πρέπει η πλειοψηφία ενός συνεδρίου να ζητήσει την αλλαγή του αρχηγού. Δεν προβλέπεται εκλογή καν αρχηγού. Θέλω να πω ότι ακόμα και σε αυτό το ήπιο, υποτίθεται και δημοκρατικό σε πολλά εισαγωγικά καταστατικό, η αρχή του αρχηγού μπαίνει από την πίσω πόρτα. Νομίζω ότι ήδη με τις το πέρας των καταθέσεων των μαρτύρων του κατηγορητηρίου και της πολιτικής αγωγής, έχει ήδη τεκμηριωθεί η κατηγορία. Η φάση που περνάμε τώρα με τα αναγνωστέα επίσης θα δώσει όλα τα ντοκουμέντα που θα, έτσι θα διασταυρωθεί με υλικό, έντυπο και ηχητικό ή οπτικό, θα δεθεί η κατηγορία. Επομένως, νομίζω ότι στην ουσία η δίκη έχει περάσει, έχει φτάσει στο τελευταίο της στάδιο. Κατά τη γνώμη μου, άλλη έκβαση της δίκης αυτής, πέραν της υιοθέτησης του κατηγορητηρίου και της απόδοσης ποινών σε όλη την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, δεν υπάρχει. Ελπίζω σύντομα, μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουμε και αυτή την ετοιμιγωρία.